Πείτε μας πού βρίσκεστε αρχικά. Εμείς εγώ ήθελα να σας κάνω μια καταγγελία για την τοποθεσία Κούλουρους που έχουν δώσει εκένωση. Πού βρίσκεστε, παρακαλώ. Στους Κούλουρους στην Εύβοια, έτσι. Ναι, στο Κούλουρο της Εύβοιας που έχουν καταλήψει την περιοχή στο έλεος του Θεού. Δεν το συζητάμε καθόλου. Καμία βοήθεια από το κράτος, εντελώς καμία βοήθεια. Ναι. Προσπαθεί ο κόσμος μόνος του. Έχουν πέσει κολόνες στον δρόμο. Δεν υπάρχει να πούμε νερό. Δεν μπορούμε να ανέβουμε. Έχουμε ανέβει μάλλον με τα πόδια στο σπίτι μας. Υπάρχουν μικρές εστίες που αν φυσήξει θα γίνει πάλι ολοκαύτωμα στην περιοχή εκεί πέρα. Πήραμε την πυροσβεστική και την παρακαλέσαμε να στείλουν ένα όχημα να ζήσει στις μικρές αυτές εστίες. Και μας είπε η πυροσβεστική ότι να βρούμε εμείς μπολτόζα, επειδή έχουν πέσει κολόνες στη ΔΕΗ, να βγάλουμε τις κολόνες για να έρθει να πούμε το όχημα της πυροσβεστικής. Κύριε Παναγιώτη, σας έχουν πει να εκενώσετε καταρχάς. Ναι, βεβαίως, μας έχουν πει να εκενώσουμε. Και δεν έχει έρθει κανείς εδώ και πόσες μέρες ή πόση ώρα. Κανείς, δεν υπάρχει πυροσβέστης απάνω. Δεν υπάρχει τίποτα απάνω. Είναι εγκατελελειμμένη. Από πότε δεν υπάρχει πυροσβέστης? Από πότε καίγεστε εσείς? Από χτες, συγκεκριμένα το πρωί δεν υπάρχει άτομο απάνω. Τίποτα. Ούτε πυροσβεστικό όχημα, ούτε πυροσβέστης, ούτε τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πήραμε την πυροσβεστική και μας είπε ότι πρέπει να βρούμε μηχάνημα εμείς να τραβήξουμε τις κολόνες της ΔΕΗ για να έχει η πυροσβεστική να ρίξει νερό.